Γεια σας παιδιά, τελειώσαμε μόλις τη γυμναστική και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την πιο αδύναμη κατηγορία αντρών, για τη χειρότερη κατηγορία αντρών όσον αφορά την κοινωνία. Θέλω αν έχετε φίλους που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία να τους στείλετε αυτό το βίντεο, μπας και πάμε μπροστά και μπας και αλλάξουν κάποια πράγματα. Η χειρότερη κατηγορία αντρών, παιδιά, είναι όσοι κάνουν αβέρτα like στο Facebook και στο Instagram. Άλλες κοπέλες εννοείται, όμορφες, εμφανίσιμες, γνωστές, ημιδιάσιμες, διάσιμες κλπ. Όσοι τους κάνουν σχόλια ερωτικού τύπου ή σχόλια θαυμασμού όπως κουκλάρα, κάτι εικονίδια τύπου 10 στα 10 και wow και τέτοια και καρδούλες και ουράνια τόξα. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο για όσους είναι άνω των 55-60 χρονών και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα πράγματα τα βλέπει η κόρη τους και η γυναίκα τους, αλλά μιλάω για άτομα της ηλικίας μας. 25 χρονών, 18 χρονών, 30 χρονών κλπ. Νέοι άντρες με μόρφωση, με παιδεία, που ξέρουν να χρησιμοποιούν τα social media και το ίντερνετ και την τεχνολογία, που ακόμα όμως επιβεβαιώνουν την κάθε άγνωστη και γνωστή τους, δίνοντάς τους απλόχερα το θαυμασμό τους και τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους. Βάζω στην ίδια κατηγορία όλους μαζί όσους κάνουν like, κάνουν follow, γιατί όλα καταλήγουν στο ίδιο φαινόμενο. Να μεγαλώνουμε την αυτοπεποίθηση των γυναικών, τον εγωισμό τους, τον ναρκισισμό τους και να καταστρέφουμε την κοινωνία μας. Είναι κοινωνικό αυτό το φαινόμενο. Τα αποτελέσματά του τα έχουμε δει ήδη σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 7 χρόνια και είναι κάτι που συνεχίζει να γιγαντώνεται όσο το ακολουθούμε. Στην ίδια κατηγορία βάζουμε και τους άντρες οι οποίοι πολιορκούν με τα μηνύματά τους τις κοπέλες. Δηλαδή, τις έχουν δείξει ότι την θέλουν. Ένας άντρας έχει πει σε μια κοπέλα να βγούμε και συνεχίζει να το κάνει αυτό για εβδομάδες και για μήνες, για να μην πω χρόνια. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, τη στέλνει στο Messenger, στο Instagram, να βγούμε, τι κάνεις, α, ωραία φωτογραφία έβαλες, τις απαντάει στις ιστορίες. Γενικά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να την κάνει αυτήν πιο χαρούμενη, γιατί οι γυναίκες, όπως ξέρουμε, παίρνουν ευτυχία μέσα από αυτό το πράγμα, να έχουν δηλαδή ακολούθους στα social media, να νιώθουν ότι είναι πριγκίπισσες και βασίλισσες, να νιώθουν ότι είναι star και να έχουν τους άντρες από κάτω σαν δούλους, σαν θαυμαστές. Οι γυναίκες, όπως ξέρουμε, και να διαβάσετε βιβλία ψυχολογίας και όχι μόνο, αντλούν ερωτική ικανοποίηση και χαρά μόνο και μόνο εγκεφαλικά, από την επιβεβαίωση. Δεν είναι ανάγκη μια γυναίκα να κάνει σεξ με έναν άντρα ώστε να καταλάβει ότι αυτού του άντρα του αρέσω και να είναι χαρούμενη μέσα της. Όλοι είμαστε κοινωνικά όντα, όλοι έχουμε ανάγκη επιβεβαίωσης, είμαστε άνθρωποι, ακόμα και τα σκυλιά έχουν ανάγκη επιβεβαίωσης. Όταν ένα σκύλι το χαϊδέψεις, το κάνεις πιο χαρούμενο. Πόσο μάλλον τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά θέλουμε να ακούμε το μπράβο, το είσαι όμορφος, τα πήγες καλά, είσαι δυνατός, είσαι γρήγορος, είσαι έξυπνος, είσαι άξιος γενικά. Όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό. Όμως η τωρινή κοινωνία, οι γυναίκες δέχονται την επιβεβαίωση από στρατούς αντρών, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να τη δείξουν, να τη ρίξουν στο κρεβάτι τους, μπαίνουν σε αυτή την ηλίθια σκέψη ότι τι ρε φίλε, ότι τι, την έκανες στην άλλη τη χορεύτρια που χορεύει στα κλαμπ στην Αθήνα και έχει 50-100.000 followers, την έκανες follow, τι, θα σου κάτσει. Την συμμαθήτριά σου από το σχολείο που είναι πάτος 9 στα 10, 10 στα 10 και έχει σε κάθε φωτογραφία της 500 like. Τι της κάνεις like, θα σου κάτσει εσένα που έχεις φωτογραφία, που έχεις δύο φωτογραφίες, η μία είναι Παναθηναϊκός, η άλλη είναι LOL. Πού πας ρε καραμήτρο, πραγματικά, δηλαδή. Δεν θέλω να γίνει επιθετικό αυτό το βίντεο,
Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι καταστρέφεται την κοινωνία, πραγματικά. Όσο ρίχο για να ακούγεται αυτό, η κοινωνία μας πλέον διαμορφώνεται στα social media. Η εικόνα ενός ανθρώπου στα social media συνειδητά ενώνεται με την εικόνα που έχει στην καθημερινή ζωή, ακόμα και αν δεν ισχύει αυτό. Το να είναι κάποιος star στα social media, νιώθει μέσα του star. Παίρνει μέσα του χαρά, ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται με βάση αυτό που ισχύει στα social media. Ακόμα και αν στη ζωή είναι ένας πουθενάς. Δεν έχει καλή δουλειά, δεν έχει καλή εμφάνιση. Αν κάποιος άντρας ή γυναίκα στα social media έχουν πλήρη επιβεβαίωση, νιώθουν μέσα τους χαρά. Τα social media έχουν φτιαχτεί με τρόπο να δρουν στον εγκέφαλο. Καταστρέφεις την κοινωνία όταν ανεβάζεις την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Πρέπει να το σταματήσετε όλο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει, αν θέλετε να την πέσετε σε κάποια, απλά να κάνετε αποδοχή φίλου, προσθήκη φίλου, και αν σπίσεις για ωραίες φωτογραφίες, θέλω να σου γνωρίσω, τελεία, θέλεις. Αν πει ναι, συνεχίζεις γρήγορα να πεις για ραντεβού. Όχι να μιλάς, όχι τι αρέσει, όχι τι μουσική ακούς, όχι τίποτα, τίποτα, που δουλεύεις, τίποτα, τίποτα απολύτως. Μαχαίρι όλα αυτά. Όλα αυτά δείχνουν επιβεβαίωση. Και σαν εσένα έχει άλλους 10, 50, 100 ανάλογα το πόσο όμορφη είναι. Θα εκπλαγείτε αν μπείτε στα προσωπικά μηνύματα μιας κοπέλας 6 στα 10 και δείτε πόσο της την πέφτουν. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο YouTube με αστεία πειράματα στο Tinder, το οποίο το Tinder είναι μια εφαρμογή που απλά πατάς δεξιά αν κάποιος αρέσει και αριστερά αν κάποιος δεν σ' αρέσει και αλλάζεις άτομα. Ναι, 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 όχι, 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 ναι, ναι, όχι, όχι, ναι, ναι, όχι, ναι, όχι. Και όποιος αν πατήσει και αυτός ναι και έχει πατήσει και εσύ ναι, μπορείς να του επιτρέπεται να του μιλήσεις. Δείτε Tinder Experiment στο ίντερνετ που το κάνουν κάποιοι με κοπέλες χάλια εμφανισιακά. 2 στα 10 και 3 στα 10. 50χρονες, τροφαντές για να μην το πω αλλιώς, πάνω από 90 κιλά γυναίκες, και δείτε πόσοι άντρες πατάνε ναι. Ομοίως το κάνουν με άντρες μοντέλα και έχουν πολύ λιγότερες συνδέσεις στο Tinder. Και έχουν γίνει πολλά αυτά τα πειράματα, μην πλατιάσουμε τώρα. Θέλω να στείλετε αυτό το βίντεο σε όποιον είναι έτσι δούλος των social media, όποιον συμπεριφέρεται στις γυναίκες σαν star και τους συμπεριφέρονται σαν θαυμαστή, να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Κομμένα τα like, κομμένα τα follow, κομμένα τα σχόλια σε όλες τις κοπέλες. Στεγνό καμάκι, γρήγορο καμάκι, από κοντά κυρίως. Λέμε γεια, Τάσος, θέλω να σε γνωρίσω, να βγούμε ραντεβού. Αν είναι θετική η κοπέλα, οκ, συνεχίζουμε. Της λέμε να βγούμε, παίρνουμε τηλέφωνο. Αν η κοπέλα πάει να απαντήσει υπεροπτικά, πριν καν απαντήσει και τελειώσει η δική της πρόταση, γυρνάμε την πλάτη μας επιδεικτικά και φεύγουμε. Αν σου μιλήσει έτσι. Ομοίως στα social media, αν δεν σου απαντήσει, αν ή αρχίσει και σου πιάσει κουβέντα και σου λέει όχι, αλλά αρχίσει και σε ρωτάει και παίζει μαζί σου, σου σπαταλάει το χρόνο, δεν την βρίζεις τίποτα. Διαγραφή φίλου, διαγραφή συζήτησης, next. Αυτά μπας και πάμε μπροστά, και φυσικά πάντα όλα καταλήγουν στην αυτοβελτίωση. Βελτιώνεις το σώμα σου, την εμφάνισή σου, το χαρακτήρα σου, την καριέρα σου, τα λεφτά σου. Διαβάζεις βιβλία, κάνεις γυμναστική, έχεις αθλήματα, έχεις μια ενδιαφέρουσα ζωή. Ξεκινάς με κοπέλες μικρότερης ηλικίας, που είναι συνήθως πιο εύκολες. Να πας με πολλές κοπέλες, να αποκτήσεις εμπειρίες, να μάθεις να έχεις άνεση με τις γυναίκες. Να διαβάζεις βιβλία, να βελτιώνεις το χαρακτήρα σου, γυμναστική, καλύτερη δουλειά. Να είσαι ένας άντρας ανεξάρτητος. Ένας άντρας που όποια και να έχεις, όσο όμορφη και να είναι, να ξέρεις ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενο μήνα, μπορώ να έχω άλλες δύο σαν κι αυτήν. Όποια και να είναι. Να μαζέψετε εμπειρίες, να παντρευτείτε χορτάτη που λέω κι εγώ. Και όταν βρείτε μία στις 50, μία στις 100 που αξίζουν κάτι παραπάνω και είναι κοπέλες σωστές με αρχές και όμορφες και θηλυκές, τότε να μείνετε μαζί της και να περάσετε καλά. Πάντα όμως με προσοχή, πάντα όλα καταλήγουν στην προσωπική αυτοβελτίωση. Βελτιώνεις ό,τι μπορείς να βελτιώσεις και ό,τι δεν μπορείς να βελτιώσεις εσένα, το αποδέχεσαι. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο. Σας παρακαλώ, δείχτε το βίντεο στους φίλους σας. Τάσος, γεια σας.